να μάθει και η γυναίκα να αγωνίζεται να κρατήσει την οικογένειά της. Εάν ο άντρας δεν μπορεί να το καταλάβει, να του δώσει η γυναίκα να το καταλάβει. Το σπίτι δεν είναι μόνο του άντρα. Πώς να καταλάβω αν πρέπει να αφήσω τον άντρα μου? Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να διαλυθεί ένας γάμος? Μονάχα όταν κινδυνεύει η πίστη σου, ποτέ άλλοτε. Τώρα για δισεκατομμύρια γάμους που υπάρχουν και για δισεκατομμύρια περιπτώσεις, θα το συζητήσει με το πνευματικό της, που την ξέρει ή τον ξέρει χρόνια ολόκληρα. Γιατί σκέφτεται αυτός σε αυτή την περίπτωση να αφήσει τη γυναίκα του ή η γυναίκα να αφήσει τον άντρα της? Και θα απαντήσει ο πνευματικός που τους γνωρίζει. Διαφορετικά δεν πρέπει να διαλύεται ο γάμος σε καμιά περίπτωση. Όταν όμως τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται επικίνδυνα, γι' αυτό ο Θεός, η Εκκλησία του Χριστού έχει επιτρέψει το διαζύγιο και έχει επιτρέψει και το δεύτερο γάμο και έχει επιτρέψει και τον τρίτο γάμο, μέχρι εκεί. Γιατί μετά φτάνουμε σε άλλες ακρότητες. Όταν απαγορεύουμε το διαζύγιο, είχα δει μια ταινία παλιά, πάρα πολύ ωραία ταινία, διαζύγιο, αλλά ιταλικά. Γνώρισε μια άλλη, ο γάμος ήταν ήδη διαλυμένος. Αν μπορούσε να πάρει διαζύγιο και να την παντρευτεί, την καινούργια του κοπέλα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά εκεί απαγορεύεται το διαζύγιο. Οπότε σκοτώνει τη γυναίκα του και παντρεύεται την κοπέλα. Για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις, η Ορθόδοξη Εκκλησία πολύ καλά έκανε και επέτρεψε το διαζύγιο και το δεύτερο γάμο και τον τρίτο γάμο. Από εκεί και πέρα, πια αν συνεχίσεις, δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος. Άρα, αν είναι η περίπτωση, αν είναι ο άντρας επιθετικός ή ψυχολογικά άρρωστος και κινδυνεύει τη ζωή της γυναίκας, τη συζύγου, τότε εκείνη δεν θα τον χωρίσει, θα πάει σε γιατρό να τον εκλείσουν σε ίδρυμα. Γιατί έχει και παιδιά, έχει και σπίτι που πρέπει να τα κρατήσει, έχει παιδιά που πρέπει να μεγαλώσει. Αν ο άντρας είναι επικίνδυνος, δεν θα φύγει αυτή από το σπίτι. Θα κρατήσει το σπίτι της. Θα του κάνει καταγγελία στην αστυνομία. Θα ζητήσει να τον εξετάσει γιατρός. Να μάθει και η γυναίκα να αγωνίζεται να κρατήσει την οικογένειά της. Εάν ο άντρας δεν μπορεί να το καταλάβει, να του δώσει η γυναίκα να το καταλάβει. Το σπίτι δεν είναι μόνο του άντρα. Ούτε τα παιδιά είναι μόνο του άντρα. Ούτε η οικογένεια είναι μόνο του άντρα. Δεν θα εγκαταλείπουμε εύκολα το σπίτι. Όσο παράξενος κι αν είναι κι ο άλλος, να μάθουμε να αγωνιζόμαστε μέσα στο στρατόπεδο. Γι' αυτό είπα, δεν υπάρχει μια απάντηση για όλες τις περιπτώσεις.